Τι είσαι εσύ? Εγώ είμαι, έχω δύο παιδάκια, είμαι διαζευμένος. Έχεις δύο παιδιά? Βέβαια. Πόσο χρόνο είσαι ρε Πέτρο? 37. Σου έχουμε φαίνεται, έχουμε ρε, παιδιά στην ίδια ηλικία, έτσι. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου? 7,5 και 4,5. Αγοράκια, κοριτσάκια? Αγόρι, κοριτσι. Βολεύεστε, έχετε κάτι να το κάνουμε σε τάκι. Από ένα γάμο, έτσι? Ναι. Πόσα χρόνια μείνεις παντρεμένος? Ήμουν παντρεμένος 8 χρόνια, 7 χρόνια. Και είμαι χωρισμένος τώρα 3 και κάτι. Γιατί χωρίσατε? Δεν θέλω να μου πεις την είναι. Γενικά να μου πεις, ρε παιδί μου. Γιατί... Για να είμαστε ωραίοι άνθρωποι, όπως είμαστε τώρα που είμαστε με την πρώην σύζυγό μου. Έχετε καλή σχέση? Τεράστια, πολύ καλή σχέση, φοβερή. Σουηδική. Άρα τι, χωρίσατε δηλαδή από βαρεμάρα, ας πούμε? Χωρίσαμε για να μην χρειαστεί να έρθουμε σε δύσκολη θέση. Ποιανό απόφαση ήταν? Από κοινού, μια απόφαση από κοινού. Είμαι ένας τύπος που δουλεύω πάρα πολύ και ακόμα δεν το κάνω αυτό το λάθος. Προσπαθώ να το βελτιώσω και δεν είναι ένα πολύ σημασία ποτέ στο σπίτι μου, να σου πω την αλήθεια. Ούτε στα παιδιά, γιατί θεωρούσα ότι η δουλειά τώρα. Ούτε στα παιδιά δεν είναι σημασία. Σημασία. Ήθελα να δω σημασία, αλλά δεν είχα χρόνο. Γι' αυτό σε ρώτησα και πριν. Σε έπαιρνε η μπάλα τη καθημερινότητα. Τελείω. 7 μέρες τη εβδομάδα. Ειδικά τα αθλητικά είναι και το ρημάδι δεν έχει Σαββατοκύριακο. Έχω να δω Σαββατοκύριακο στη ζωή μου από τα 18 μου. Τώρα που τα παιδιά μένουν με τη μαμά του. Ναι, και με μένα δεν έχουμε. Έχουμε πολύ καθημερινή επαφή. Μένετε κοντά δηλαδή από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Τα βλέπεις περισσότερο τώρα τα παιδιά? Πολύ περισσότερο. Μπήκατε σε μια λογική πώς θα τους το πούμε, γιατί πολλές φορές ρε παιδί μου πολλοί θέλουν να χωρίσουν τα ζευγάρια και λένε τώρα άσε να μείνουμε μαζί για τα παιδιά. Μπήκατε σε μια λογική πώς θα τους το πούμε και τι τους έχετε πει για όλο αυτό που συνέβη? Το πήρατε έτσι χαλαρά και μαλακά? Τους είπαμε την αλήθεια. Δεν είπαμε κάτι φοβερό και τρομερό. Δεν είχαμε κάτι φοβερό να διηγηθούμε. Τους είπαμε την αλήθεια. Και στη ζωή συνεχίζεται κανονικά. Και είναι και πολύ ευτυχισμένα και τα παιδιά και εμείς και όλοι αυτή τη στιγμή. Μπράβο, ρε Πέτρο. Ναι. Ξανασκέφτεσαι να κάνεις οικογένεια, ας πούμε? Τώρα όχι, το μέλλον κανένας δεν ξέρει. Τώρα είμαι μικρός ακόμα, μου λέει η φίλη, 37 μόνο. Ναι. Τώρα είσαι δεσμευμένος ή όχι? Ναι, έχω κάτι. Το τελευταίο χρόνο έχω πάλι ξεκινήσει να μπαίνω στη ζωή σιγά-σιγά. Αποφάσισα να αφήσω λίγο πίσω δουλειές και αυτά κάπως. Είσαι γυναικάς εσύ? Τι είναι ως γυναικάς? Ρε παιδί μου, σ' αρέσει ο ποδόγυρος που λέμε, δηλαδή. Είσαι... Μ' αρέσουν οι γυναίκες, αλλά δεν κυνηγάω κιόλας. Δεν τρέχω τώρα στα 37. Δηλαδή, άμα είσαι μια ωραία γυναίκα, ρε παιδί μου, έχεις τώρα τη Τζούλια Νόβα δίπλα σου. Ναι. Κάθε μέρα εκεί στα γυρίσματα. Καμαρώνω. Καμαρώνεις ή τη φλερτάρεις και λίγο? Καθόλου δεν φλερτάρω, φάμε ξύλο. Από ποιον? Γιατί η Τζούλια νομίζει ότι είναι μόνη της. Δεν καταλαβαίνω, δεν νομίζω ότι. Τζούλια... Κάτσε. Άλλο την πέφτω σε μια γυναίκα. Ναι. Και άλλο φλερτάρω. Εντάξει, αυτό το ωραίο ότι είσαι όμορφη και τα λοιπά, ας πούμε. Ναι, εντάξει, την πειράζω, την ενοχλώ έτσι, αλλά το ξέρει, το καταλαβαίνει. Όχι να τη φλερτάρω. Όμως δεν είμαι, πάνω στο πω, δεν είμαι πέφτουλας. Στα 20 μπορεί να κυνηγάει κανένα φουστάνι παραπάνω. Μετά, άμα έρθαν οι οικογένειες, όλα αυτά δεν είναι. Χαλαρώνεις λιγάκι. Δεν είμαι πέφτουλας, ωραίο.